Την είχε κάνει ο ίδιος τώρα και. Ναι, κύριε Τριανταφυλλίδη, πάμε τώρα. Επειδή λοιπόν είσαστε συνάδελφος. Για τα ισοκομματικά επειδή είσαστε λοιπόν συνάδελφος. Επειδή είσαστε συνάδελφος, εγώ να εκφράσω την άποψη ότι αν ήσασταν στη δικιά μας θέση από εδώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το ίδιο θα κάνατε. Στη δημοσιογραφική παράκρουση. Το ίδιο θα κάνατε. Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε τώρα στα άλλα. Υπάρχει, δεν θα εφαρμοστούν μέτρα χωρίς λύσεις για το χρέος. Δηλαδή όμως θα ψηφιστούν. Και θα ψηφιστούν προκαταβολικά. Αλλά αν δεν έρθει το πακέτο, αν δεν έρθει και τα μέτρα, θα τα πάρουμε πίσω μετά και δεν θα τα εφαρμόσουμε μέχρι να κάνουμε το χρέος. Κύριε Δαράκη, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός χθες ήταν πολύ ξεκάθαρος. Έδωσε τον οδικό χάρτη μιας πορείας που δείχνει τη στρατηγική για το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο. Το βραχυπρόθεσμο είναι ότι μετά από κολλησιεργίες από την πλευρά των δανειστών, αυτό που είχαμε πει και στην εκπομπή σας, δηλαδή την σχιζοειδή, σχιζοφρενική αντιπαράθεση Σόιμπλε, είναι δούνου του, είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο το χρέος Σόιμπλε. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα χρέους αλλά πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Αλλά για να συνεχιστεί το πρόγραμμα πρέπει να είναι μέσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως και η Ολλανδία. Κατάφερε η ελληνική αποστολή, η ελληνική κυβέρνηση να γεφυρώσει σε ένα μεγάλο κομμάτι των διαφωνιών μεταξύ των δανειστών και να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα έρθει στη Βουλή. Αυτό το σημείο καταλήτης, κύριε Δαράκη, ήταν το 3,9 για την Ελστάτ, το 4,2 για την Eurostat, πλεώνασμα με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Και όπως μας αφήνει ότι θα πάμε στα μέτρα, θα ψηφίσουμε τα μέτρα. Θα πάμε για πρώτη φορά σε μέτρα που έχουν μηδέν δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή όσο είναι η επιβάρυνση. Ναι. Αν μου αφήσετε, θα το περιγράψω. Ναι, γιατί θέλω να πάω στην κυρία Παπακώστα, επιτρέψτε μου και εμένα να το ολοκλήρωσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, μέτρα, αντίμετρα για πρώτη φορά. Εμείς δείχνουμε και εξαντλούμε τα περιθώρια της καλής θέλησης, γιατί οι συμφωνίες υπογράφονται από δύο μέρη που σέβονται την υπογραφή τους. Αυτό μέχρι τις 22 του Μάη, μαζί με την υπογραφή του SLA της Τεχνικής Συμφωνίας. Να ρωτήσω κάτι. Αμέσως μετά, αφού ξεκαθαρίσει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι θέλει από τη ζωή μας, τι ακριβώς θα κάνει με βάση και τα νέα πολιτικά δεδομένα στις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Τραμπ, αν θα μείνει ή θα φύγει από το πρόγραμμα, κρατήστε το αυτό που λέω, αν θα μείνει ή θα φύγει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εγώ εκτιμώ ότι η προοπτική όπως την περιέγραψε ο Σόιμπλε, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να πρωτοστατεί στη διαμόρφωση των συσχετισμών μέσα στο Eurogroup, θέλουμε ένα ευρωπαϊκό δουνουτού που θα παίξει το ρόλο αυτό ο ESM. Ναι, για επόμενες λοιπόν, κρίσεις. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ναι. Γιατί δεν πολύ αφορά και τον κόσμο που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί και είναι άνεργοι, άστεγοι, άποροι. 4 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν να πληρώσουν φόρο. Και εμένα αυτό με συνέχει η αγωνία που συνέχει και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και όλους μας. Αμέσως μετά είναι αυτή η ιστορία με το χρέος. Και λέμε, εμείς θα νομοθετήσουμε μέτρα αντίμετρα, 19 και 20, 1η-19 είναι, στο μεσοδιάστημα Ιούνιος 17 μέχρι και το τέλος του 18. Πρέπει να αρχίσει η εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων απομείωσης του χρέους. Που αν με ρωτήσετε ποια είναι, γιατί πολλοί λέγονται, άμα ρωτήσετε κάποιον και ποια είναι αυτά. Δεν το έχω ακούσει. Επειδή μας τα παρουσίασε ο Γιώργος Σταθάκης, ουσιαστικά τα βράχυπρόθεσμα έχουμε κερδίσει ήδη τον κόφτη του πλεονάσματος. Μισό λεπτό. Γιατί είναι σημαντικό. Η Ελλάδα πέτυχε, η κυβέρνησή μας πέτυχε την άνοιξη του 2016. Η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους να μην ξεπερνά το 15% του ΑΕΠ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, μισό λεπτό. Τα μέσο πρόθεσμα τώρα ποια είναι. Μισό λεπτό για να βάλουμε τα πράγματα, να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί όπως λέτε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι. Το πρώτο πράγμα να καταλάβουμε. Λέτε όλο αυτό το διάστημα τι λέγατε. Εμείς αυτά που ήταν να κάνουμε, τα κάναμε. Σαφώς. Τηρήσαμε την υπογραφή μας. Σαφώς. Και λέγατε, δείχνατε τους άλλους ότι δεν την τήρησαν. Σαφώς. Άρα έχετε ένα δείγμα αν τηρούν ή δεν τηρούν. Ή κάποια συμφέροντα ή κάποιες λογικές προβλέψεις οι οποίες πέσαν έξω. Αυτό λοιπόν πρέπει να ισχύει. Το δουνουτού, δεν ανησυχείτε ότι αυτό θα ισχύσει και για το χρέος. Πρώτο πράγμα. Όχι, γιατί έχει δρομολογηθεί ήδη τα βραχυπρόθεσμα
Σας είπα, ο Κώστης... Τα είχαν υπογραφεί και δεν το κρατήσανε. Το 15% που μπορεί τώρα να μην ισχύει, γιατί η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους είναι στο 7-8% του ΑΕΠ, αλλά μετά το 22 που ανεβαίνει στο πικ το δημόσιο χρέος, εκεί θα έχει σημασία το όριο το 15%. Τα μεσοπρόθεσμα ποια είναι? Ένα μόνο θα σας πω, δεν χρειάζεται να σας κάνω μεγαλύτερη περιγραφή. Το 70% των δανείων που έχει η χώρα από τα 320 που χρωστάει είναι με κειμενόμενο επιτόκιο. Αν αυτό σταθεροποιηθεί σε χαμηλό, σταθερό, σταθερό επιτόκιο, μιλάμε για μια απομείωση τάξη των 30 με 35 δις. Γιατί το θέλουμε αυτό? Γιατί πρέπει να δείξουμε. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, η ανάπτυξη, στον ενδυνάμει υποψήφιο επενδυτή, είτε Έλληνα είτε ξένο, ότι αυτή η χώρα δεν είναι αναμονή να πάρει και νέα φορολογικά μέτρα και νέα φορολογικά μέτρα και νέα φορολογικά μέτρα, σαν αυτά που έλεγε ο Περιού ο Λόγος. Πόσα θέλει ο Σόμπλε, τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Θέλουμε έναν καθαρό διάδρομο, όπως το λέει ο Τσακαλώτος Κωνσταθάκης. Έτσι ώστε. Στο αμέσως επόμενο, θέλω να σας περιγράψω λίγο την επόμενη μέρα, γιατί αυτή η συζήτηση έχει γίνει, ξαναγίνει και ενδεχομένως κάπου ακούσει ο κόσμος. Και η επόμενη μέρα, από τον Ιούνιο, αυτό που θα πληρώσει, καταρχήν, μιλάμε για το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο είναι που θα ισχύσει, αν ισχύσει, από το 2021 για τα εισοδήματα του 20. Για τότε μιλάμε. Γιατί κάποιες μηντιακές σιρήνες και πολιτικοί καταστροφολόγοι έλεγαν αύριο Έλληνα χάνει 100, 200, 300 ευρώ από τις αύριο το αφορολόγητο πέφτει στα 5.000. Αυτό λοιπόν μετατοπίστηκε στο χρόνο. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί με άλλα ευρωπαϊκά, οικονομικά, πολιτικά συμφραζόμενα το 19 και το 20 θα μπορείς, αλλά μένω σε αυτό που είπε, κλείνω με αυτό, αφήστε με να κλείσω. Με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, εμείς αυτά που θα νομοθετήσουμε, δείχνοντας την καλή μας θέληση, θα τα εφαρμόσουμε μόνο εάν και εφόσον αρχίσει η εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων απομείωσης του χρέους. Για να καταλάβει ο Πόρος, υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο? Δηλαδή δεν είναι ότι ψηφίζετε εσείς αυτά τα μέτρα, αρχίζουν και εφαρμόζονται. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας. Αρχίζονται και εφαρμόζονται, ο κόσμος πληρώνει. Και μα μετά... δεν πληρώνει ο κόσμος. Το ήθελα να πω, εσείς θα το πω εγώ. Πληρώνει, πώς δεν πληρώνει? Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχουμε την συμφωνία του καλοκαιριού του 2015. Και αυτά πληρώνει. Και πάνω σε αυτές τις ράγες κινούμαστε. Σύμφω. Δεν υπάρχει κανένα ευρώ επιπλέον. Να πάμε στον κύριο Δελή και θα έρθουμε στην κυρία Παπακώστα. Επιτρέψτε μου όμως. Επιτρέψτε μου όμως. Επιτρέψτε μου. Αλλά έχουμε 5 λεπτά. Ναι, αφού εξαντλήσαμε στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θέλω να στερήσω στον άνεμο. Κύριε Δελή. Θεσσαλονίκη, τον κύριο Δελή, για όνομα Θεού. Τι να σας πω για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.